Δύο λόγια για το μάθημα της ιστορίας και τη διδασκαλία του στο γυμνάσιο και το λύκειο. Στο μάθημα της ιστορίας, όπως και σε όλα τα μαθήματα του αστικού σχολείου, θα συναντήσουμε αντιφάσεις, ανακολουθίες, μισές αλήθειες και ανορθολογισμούς. Η αντίληψη που διαπερνά όλα τα σχολικά προγράμματα είναι πως η αλήθεια είναι υποκειμενική. Γι' αυτό και κάθε μαθητής καλείται να δημιουργήσει τη δική του αλήθεια για τα γεγονότα. Είναι σημαντικό να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για να ανακαλύψουν την ιστορική αλήθεια που είναι μία, όπως και η πραγματικότητα, σε μια εποχή που ακούν από παντού πως όλα είναι σχετικά. Το μάθημα μπορεί να ξεκινήσει με αφορμή το γνωστό ποίημα του Μπρέχτ «Ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει». Έτσι, οι μαθητές θα προβληματιστούν για αυτό που έχουν συνηθίσει από τα σχολικά βιβλία. Θα αναρωτηθούν γιατί μαθαίνουν μόνο για τους βασιλιάδες, τους πρωθυπουργούς, τους στρατηγούς. Γιατί όλα παρουσιάζονται ως δικά τους κατορθώματα ή πανολεθρίες. Ο Ιουστινιανός και η ικανότατη κατά το βιβλίο Θεοδώρα κατέπνιξαν τη στάση του Νίκα. Ούτε μια λέξη για τις αιτίες της εξέγερσης του λαού της Κωνσταντινούπολης, τη φτώχεια και την αγανάκτηση που βίωνε η πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης, τους 30.000 που σφαγιάστηκαν στον υπόδρομο με εντολή του Αυτοκράτορα. Άλλη μια ερώτηση πρέπει να απαντηθεί. Γιατί μας λένε ότι οι αυτοκράτορες είναι σπουδαίοι? Γιατί θέλουν να παίρνουμε πάντα το μέρος τους? Αυτό που αποθεί τους μαθητές όλων των ηλικιών είναι η διδασκαλία της ιστορίας με τη συσσόρευση γεγονότων, τοπονυμίων, χρονολογιών και ονομάτων και απέτηση από τους μαθητές να τα απομνημονεύσουν χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να τα εντάξουν σε κάποιο πλαίσιο, να τα εξηγήσουν, να διακρίνουν τη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Ο εκπαιδευτικός έχει ένα σύνθετο καθήκον. Να καλύψει τα κενά των εγχειριδίων. Να δώσει άλλο προσανατολισμό στη σκέψη του μαθητή, να τον βοηθήσει να καταλάβει τις αιτίες των γεγονότων και να του δώσει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας που μελετούν κάθε φορά. Πώς να διδάξεις ιστορία χωρίς να μιλήσεις για τις τάξεις, την ιδιοκτησία, τα μέσα παραγωγής? Πώς θα καταλάβει ο μαθητής τις αιτίες της κρίσης στη φεουδαρχία ή στον καπιταλισμό? Θα βγάλει συμπεράσματα για τις αιτίες του πολέμου ή θα μάθει μόνο για τη στάση του ενός ή του άλλου βασιλιά, πρωθυπουργού ή στρατηγού? Οι πόλεμοι, ιδιαίτερα ο Δεύτερος Παγκόσμιος, τραβούν πάντα το ενδιαφέρον των μαθητών, όχι μόνο αυτές τις μέρες που έχει ξεσπάσει πόλεμο στη γειτονιά μας. Οι πληροφορίες που έχουν οι μαθητές προέρχονται από διάφορες πηγές, αλλά η απάντηση που δίνουν στην ερώτηση γιατί γίνονται πόλεμοι είναι πάντα για τα εδάφη, για τα συμφέροντα, για την εξουσία, για το πετρέλαιο. Εμείς σας ρωτήσουμε, υπήρχαν πάντα πόλεμοι? Πώς ξεκίνησαν οι πρώτοι πόλεμοι? Αυτές οι ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν χωρίς να μιλήσουμε για την πρώτη κοινωνία που δεν είχε τάξεις, για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και του ανθρώπου, καθώς και το ρόλο της εργασίας στην εξέλιξη του ανθρώπου. Πώς αλλιώς θα κατανοηθεί γιατί γίνονται πόλεμοι σε όλο τον κόσμο ανά τους αιώνες? Ας πάρουμε όμως ένα παράδειγμα από την ιστορία της Τρίτης Λυκείου. Για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γράφει το βιβλίο. Τον Αύγουστο του 1914, η Ευρώπη κατολίστησε στη μεγαλύτερη ως τότε πολεμική περιπέτεια με ανάμεικτα συναισθήματα. Και μόνο από την επιλογή της λέξης «κατολίστησε» φαίνεται πως η έναρξη του πολέμου θεωρείται τυχαίο γεγονός. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω. Πολλοί θεώρησαν τον πόλεμο λύτρωση από την πεζή καθημερινότητα του αστικού πολιτισμού και ευκαιρία για ηρωισμούς, αυτοθυσίες και διακρίσεις σε έναν κόσμο ανεπανόρθωτα, όπως φαίνονταν, ηλιστικό. Ποιοι είναι αυτοί που θεώρησαν ευκαιρία για ηρωισμούς και διακρίσεις σε αυτόν τον πόλεμο? Τα εκατομμύρια των νεκρών και των τραυματιών που μαρτύρησαν στα χαρακόμματα ή οι χιλιάδες που στασίασαν στα πεδία της μάχης και εκτελέστηκαν? Και ποια είναι αυτή η πεζή καθημερινότητα του αστικού πολιτισμού που προκάλεσε τόση ανία ώστε να πας να σκοτωθείς? Τελικά μόνοι τους πήγαν οι στρατιώτες στο μέτωπο για να ξεδώσουν και να πάρουν παράσημα. Δεν τους έστειλε κανείς. Και μάλιστα, παίρνοντας και μια θέση στην πρεόνια διαμάχη ιδεαλισμού-υλισμού, όπου διάλεξαν ξεκάθαρα το πρώτο. Άλλωστε, όπως μαθαίνουμε και εμείς στη φιλοσοφία, ο υλισμός είναι η λατρεία της ύλης και δεν είναι φυσικά κάτι καλό. Ωστόσο, πέρα από τη χυδαιότητα του συγκεκριμένου αποσπάσματος, αξίζουν συγχαρητήρια στους συγγραφείς που κατάφεραν να χτυπήσουν ταυτόχρονα τόσους στόχους με λίγες σειρές. Βέβαια, το μεγάλο θύμα είναι η αλήθεια και η λογική. Ανάλογα παραδείγματα έχουν άπειρα τα σχολικά βιβλία. Άλλωστε, όπως έχει παρατηρήσει ο Ναπολέοντας, η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Εμείς θα προσθέταμε πως τις τελευταίες δεκαετίες ξαναγράφεται από τους νικητές μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες,
με κυρίαρχο στοιχείο τον αντικομουνισμό, μαζί με το αστικό αφήγημα της εθνικής ενότητας και της διαχρονικής συνέχειας του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, με συνδετικό κρίκο τη Βυζαντινή περίοδο. Όλες οι αναχρονιστικές θεωρίες έχουν ζωντανέψει μαζί με τον εξοφελισμό κάθε ίχνους διαλεκτικής σκέψης, κάθε αναφορά στο λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του για κοινωνική αλλαγή. Ο μαθητής της λαϊκής οικογένειας πρέπει να μάθει στο αστικό σχολείο πως έχει τα ίδια συμφέροντα με τους εκμεταλλευτές του, πως είναι ενωμένος μαζί τους με δεσμούς αίματος που κρατούν από αιώνες και πως ο κόσμος δεν αλλάζει. Όλα είναι στατικά και έτσι θα μείνουν. Ένας μαθητής της πρώτης λυκείου έλεγε κάποτε πως θέλει να ζει στην αρχαία Ελλάδα γιατί είναι μια εποχή ιδανική. Και αν ήσουν δούλος, το ρώτησα, δεν το είχε σκεφτεί φυσικά. Στη χρονομηχανή του μυαλού του δεν άλλαζε μόνο η εποχή, άλλαζε και η τάξη. Θα κλείσω τα παραδείγματα με λίγες σειρές από τη μεσαιωνική ιστορία της Δευτέρας Γυμνασίου για την καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Γράφει το βιβλίο. Κάθε πόλη διαθέτει το νοσοκομείο της με αριθμό γιατρών ανάλογα με τον πληθυσμό της. Για τη διατροφή γράφει. Οι Βυζαντινοί, με εξαίρεση της περιόδου νηστείας, έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στο φαγητό. Υπάρχει όμως εδώ και μια παρατήρηση. Ο μέσος Βυζαντινός δεν είχε στη διάθεσή του πολλές διατροφικές επιλογές, αφού έπρεπε να αντιμετωπίσει εχθρικές επιδρομές, αυθαιρεσίες των δυνατών και των αξιωματούχων, καθώς και επιδημίες και θεομηνίες. Τι εντύπωση λοιπόν προκαλούν τα στοιχεία του βιβλίου σε ένα μαθητή που ζει στην Ελλάδα του 22? Δεν φαίνεται πολύ ωραία η ζωή σε σχέση με αυτό που ζει σήμερα? Γνωρίζει πως η άρχουσα τάξη τότε ζούσε μέσα σε μια αδιανόητη χλυδή και πως η πλειοψηφία του λαού πάλευε να επιβιώσει στις μεγάλες πόλεις όπου έκανε σκληρές δουλειές για ένα κομμάτι ψωμί ή στο ύπαιθρο χύνοντας ποτάμια υδρότα ως ελεύθερος ή εξαρτημένος αγρότης έρμεο των εκμεταλλευτών που έτρωγαν κυριολεκτικά με χρυσά κουτάλια και δεν έδιναν δεκάρα για τη βελτίωση των μέσων καλλιέργειας της γης? Οι οικονομικές κρίσεις ήταν συχνές και σύμφυτες με το σύστημα όπως και σήμερα. Και τζάκιζαν τους πολλούς, αυτούς που μοχθούσαν, όχι τους λίγους, τα παράσιτα που ευθύνονταν για αυτές, τα ίδια και σήμερα. Αλήθεια, ρωτάω, οι Πένιτες, όπου κι αν ζουν, νοιάζονται ποιος είναι ο αυτοκράτορας, αν τον λένε Αλέξιο, Ηράκλειο ή Μιχαήλ? Τους ενδιαφέρει ποιος τους εκμεταλλεύεται? Αλλάζει η ζωή τους ή η θέση τους στην κοινωνία αν έχουν αφεντικά Βυζαντινούς γεωκτήμονες, όπως τους ονομάζει η ιστορία, Βούλγαρους, Σελτζούκους ή Οθωμανούς? Η πραγματικότητα έδειξε πως δεν άλλαξε η θέση των φτωχών λαϊκών στρωμάτων όταν πέρασε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Οθωμανών. Η εκμετάλλευση συνεχίστηκε, μόνο που άλλαξαν όνομα οι εκμεταλλευτές. Εξάλλου, όταν έχαναν ή κινδύνευαν να χάσουν τον θρόνο αυτοί οι σπουδαίοι, ανδροί, χριστιανοί αυτοκράτορες, καλούσαν τους ξένους εχθρούς τους να δώσουν λύσεις, όπως ο Βασίλειος ο Δεύτερος τους Ρώσους και ο Αλέξιος ο Τέταρτος τους Σταυροφόρους. Σε κάθε περίπτωση, το μάρμαρο το πλήρωσε ο λαός και ήταν πολύ ακριβό. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω πως είναι αδύνατο να παρουσιαστούν σε λίγες γραμμές οι τρόποι παρέμβασης από την πλευρά της αστικής τάξης στη συνείδηση των μαθητών στο σχολείο. Ακόμα και όταν μιλάς για το αντικείμενό σου, βλέπεις πως η σχέση έχει με τα άλλα αντικείμενα, με τη συνολική θεώρηση του κόσμου, με τον αγώνα για πραγματική ολόπλευρη μόρφωση των μαθητών. Η ιστορία είναι ένα μάθημα συναρπαστικό που ζωντανεύει το παρελθόν και βοηθάει να ανοίξει το μυαλό σου δρόμους στο σήμερα και το αύριο. Η γνώση της ιστορίας βοηθάει τον άνθρωπο να πιστέψει στη δύναμή του, να θαυμάσει τα επιτεύγματα της συλλογικής πάλης στην ανθρωπότητα για καλύτερη ζωή, να ρηχτεί στη μάχη για να κινηθεί ο τροχός προς τα προς πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά. Οι μαθητές αγαπούν την ιστορία, έχουν ανοιχτό μυαλό και καρδιά να δεχτούν τα διδάγματά της. Στο αστικό σχολείο θολώνεται η κρίση τους, εξοντώνεται το μυαλό τους, χειραγωγείται ο ενθουσιασμός τους. Ο εκπαιδευτικός αξίζει να κοπιάσει και να οργανώσει το μάθημα με άλλο τρόπο. Θα τον ανταμείψει λάμψη στα μάτια των μαθητών του, το ενδιαφέρον ακόμα και των πιο αδιάφορων, η χαρά της ανακάλυψης που θα μοιραστεί μαζί τους. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάει πως δεν θα πιάσει τόπο αυτή του η προσπάθεια, αν δεν παλεύει ταυτόχρονα για να αλλάξει αυτός ο κόσμος, όπου πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα, αρρώστιες και οβίδες, όπου τα παιδιά στα σχολεία μαθαίνουν όχι πώς να τον αλλάζουν, αλλά πώς να εμπιστεύονται και να τιμούν όσους ευθύνονται γι' αυτό.